ζούμε υπό ένα πολύ πιεστικό καθεστώς. Νομίζω ότι τότε θα ανοίξει η πολιτική συζήτηση ουσιαστικά για το... Για το πώς διαχειρίζεται κανείς τα πράγματα, όλα τα άλλα. Αμέσως μετά. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο πρόωρα, τη γνώμη μου. Έχουν νόημα, επειδή είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, για να μπούμε και στα πιο ουσιαστικά, αφού η πολιτική διαχείριση έπεται, έχουν νόημα οι προτάσεις που ακούγονται από τον κύριο Σόμπλε, ο οποίος επιμένει ακόμα και σε αυτή τη φάση τώρα που είμαστε λίγο πριν την κατάληξη της συμφωνίας. Η αντιμετώπιση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα με την έκδοση παράλληλου νομίσματος. Ευθέως σας ρωτάω, διότι εγώ το είπα και νωρίτερα και θα το επαναλάβω και τώρα, βλέπω συμπτώσεις τοποθετήσεων. Και θέλω να το συνδέσω και με τη διαπραγματευτική τακτική και πού οδήγησε αυτό, κύριε Υπουργέ. Διότι φτάσαμε σε μια κατάσταση που δεν σας αρέσει, όχι τυχαία. Υπήρχαν δρόμοι. Φτάσαμε δηλαδή σε αυτό που λένε ή δραχμή ή συμφωνία, ή εκτός ευρώ ή συμφωνία, γιατί ακολουθήσαμε δρόμους. Και επειδή αυτοί οι δρόμοι, όπως αποκαλείται πια με τον πιο φανερό τρόπο, εκφράστηκαν από διαφορετικές πλευρές, θέλω να ξέρω αν ακόμα είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Να το ξέρει ο κόσμος δηλαδή. Αν είμαστε σε μια κατάσταση που για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας έξω, πρέπει να βρούμε τρόπο να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας μέσα, κόβοντας παράλληλο νόμισμα. Το παράλληλο νόμισμα, κατά τη γνώμη μου, είναι μια θεμελιακή ιδέα εντελώς παραπλανητική. Εντελώς παραπλανητική. Παράλληλο νόμισμα τελευταία φορά είχε η Ελλάδα με την παλιά και τη νέα δραχμή το 1945. Yeah. Και αν θέλει κάποιος να βρει δύο νομίσματα σε μια χώρα, θα πρέπει να ανατρέξει το 19ο αιώνα. Ας σοβαρευτούμε. Το επαναλαμβάνω, να έχουμε αίσθηση όταν λέμε κάτι τι... Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Στο σύγχρονο δεν υπάρχει καμία έννοια παράλληλου νομίσματος. Και για να είμαι και να ακριβολογήσω, επειδή είμαι και λάτρης των τοπικών νομισμάτων, μπορείς να έχεις μικρά τοπικά νομίσματα όπως εναλλακτικά δίκτυα. Ναι. Αλλά αυτά έχουν τοπικό αυστηρά. Αυστηρά έχει σημασία τοπικό. Δεν γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας. Δεν γίνεται καθόλου σε επίπεδο κράτους. Άρα αυτά αναγκαστικά σε οδηγούν, λέτε, σε μία κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση του εθνικού νομίσματος και της καταστροφής του πραγματικού. Δεν υπάρχει. Το κατεύθυνση επιχείρημα του εθνικού νομίσματος το καταλαβαίνω. Το θεωρώ καταστροφικό, έχει αναλυθεί. Το άτακτη είναι άνευ αντικειμένου, δεν έχει κανένα νόημα. Η συντεταγμένη που πρότεινε ο κύριος Σόιμπλε έχει λογική. Mm-hmm. Έχει λογική. Ναι, γιατί σου δίνει και λεφτά για να έχει συναλλαγματικά αποθέματα. Γίνεται με ένα σχεδιασμό, τέλος πάντων. Ναι, και σου λέει θα πας έτσι. Έχει βαριά υποτίμηση, την περιέχει. Μισθών, συντάξεων λοιπόν και αξιών γενικά. Yeah. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να πεις ότι. Με ένα πιο οργανωμένο τρόπο. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Φτωχοποιημένο, αλλά με ένα πιο οργανωμένο τρόπο. Τα ΙΟΥΙΟΥΣ. Και διάφορα άλλα παράλληλα κτλ. Είναι, θεωρώ. Τότε κακώς το Υπουργείο Οικονομικών βρέθηκε σε μια κατάσταση να σχεδιάζει μια τέτοιου είδους λύση. Και ο Βαρουφάκης αποκάλυψε ότι υπήρχε επιτροπή που σχεδίαζε τέτοια λύση ως αντίδραση. Το επιβεβαίωσε και ο Πρωθυπουργός. Ναι, ναι. Εξή, δεν το γνωρίζω εγώ, δεν έχω εικόνα για το έργο της ομάδας αυτής και δεν ξέρω και καν. Επειδή είστε στο οικονομικό επιτελείο, ρωτώ, κύριε Σταθάκη, αν δεν το γνωρίζετε εσείς, ο άλλος μόνος θα τα έκανε. Επαναλαμβάνω. Στο οικονομικό επιτελείο, εγώ δεν είδα ποτέ κανένα τέτοιο πόρισμα. Κάτι σοβαρό όπως. Τώρα, να πάμε λίγο στις τράπεζες, κύριε Υπουργέ. Για πάμε λίγο, ναι. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός, οι τράπεζες στην πραγματικότητα θα ανοίξουν μόλις πέσουν οι υπογραφές και οι σφραγίδες. Δηλαδή αυτό στην πραγματικότητα πότε πάει, σε ένα μήνα, σε ένα μισή μήνα και τι σημαίνει θα ανοίξουν οι τράπεζες. Τι σημαίνει ανοίγουν, αυτό ρωτάω. Αυτό είναι το κρίσιμο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σκέλη τα οποία πρέπει να είναι σαφή. Οι τράπεζες θα ανοίξουν και μπορούν να ανοίγουν σιγά σιγά μόλις αποκατασταθεί η χρηματοδότησή τους από τον ΕΛΑ και μπορούν να αποκαταστήσουν τις λειτουργίες τους στο σύνολό τους πλην των λειτουργιών που αφορούν τα capital controls. Mm-hmm. Οι λειτουργίες που αφορούν τα capital controls. Πόσα χρήματα παίρνουμε δηλαδή. Είναι το δικαίωμά μου ως αποταμιευτή να πάω να αποσύρω τις καταθέσεις. Αυτό λέτε πολύ αργά και σταδιακά θα απελευθερώνεται. Όλες οι άλλες δραστηριότητες, μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του ΕΛΑ, οι τράπεζες θα είναι σε πλήρη λειτουργία να φέρουμε στο εμπόριο
στις εισαγωγές, εξαγωγές κλπ. Κλπ. Αυτό κλπ. Δηλαδή για πότε το βλέπετε? Εγώ θεωρώ ότι μόλις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δώσει το ισχυρό σήμα και υπάρχει συμφωνία ή η προοπτική άμεση υπογραφή συμφωνίας, για να είμαι και πιο ακριβής, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επικαλεστεί τη βεβαιότητα υπογραφής της. Και άρα να έχει πάρει το πολιτικό σήμα. Το σήμα, ακριβώς. Έχει δηλαδή δύο τρόπους. Μπορεί να πει, έχω τη συμφωνία, άρα είναι απολύτως σταθερή και η χώρα και το τραπεζικό σύστημα, άρα χρηματοδοτώ ελεύθερα. Μπορεί να πει, έχω τη βεβαιότητα, διότι οδηγείται. Ότι έχουμε συμφωνία. Ναι, όσο χρόνο χρειάζεται. Μπορεί να το προσδιορίσει. Γι' αυτό λέω, μπορεί την κίνηση να την κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 10 ή 15 ημέρες πριν υπογραφεί συμφωνία. Αν έχει προχωρήσει, μπορεί να την κάνει. Άρα, επιγόντως να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα τώρα για να δοθεί ένα ισχυρό σήμα. Επομένως, αυτό λέτε. Μου επιτρέπετε λίγο. Επειδή το συζητάμε από την αρχή και λέτε να υπογραφεί συμφωνία, αν έχει προχωρήσει συμφωνία, αν προχωρήσει συμφωνία. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην προχωρήσει συμφωνία και ποιος είναι ο όρος του να μην προχωρήσει? Ας πούμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, η κυβέρνηση δηλαδή, η Βουλή, ψηφίζει τα προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί ως όρος για να προχωρήσει συμφωνία. Υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος να μην προχωρήσει απ' έξω? Και επειδή είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, άφησε ανοιχτό το θέμα του Brexit ξανά. Δεν έχουμε τελειώσει, λέμε, το Brexit. Στάση άλλων χωρών, κοινοβούλια που δεν ψηφίζουν, ανάγκη για διμερίσεις, συνεννοήσεις. Ακούω, ας πούμε, προτάσεις από το εξωτερικό, θα μπορούσε η Ελλάδα να συζητήσει στο μεσοδιάστημα διμερή δανεισμό. Και διμερή δανεισμό. Γιατί... Μην το απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Λάτε. Ένα από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Ελλάδα. Σπούδασε φαρμακευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Κολέγιο Κρήτης MBS. Τώρα που ξέρεις ότι το υγραέριο συμφέρει, ξέρεις και πού θα πας. Ο Τογκάστσο Πελογιάννης. Η πρώτη επιλογή στην υγραεριοκίνηση. Τα εναχειροδανειστήρια Ριχάρδος αγοράζουν τα κοσμήματά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ελάτε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πατησίων 32. Εκεί υπάρχουν ειδικοί εκτιμητές να σας δώσουμε μια πολύ καλή τιμή σε επώνυμα ρολόγια, σε διαμάντια από μικρά μέχρι πολύ μεγάλα, σε χρυσαφικά, σε ασημένια σκεύη, και να πάρετε μια πολύ μεγάλη διαφορά, ίσως και 100% από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Για τη Θεσσαλονίκη σας περιμένουμε στην οδό Εγνατίας 4, για την Πάτρα στην οδό Πατρέως 46-50, στην όμορφη Λάρισα στην οδό Παπαναστασίου 33, στον Πειραιά στην οδό Ακτή Ποσειδώνος 18 και το νέο κατάστημα στην Κηφισιά στην οδό